Θέλετε να σας δείξω πώς θα φτιάξετε την πιο νόστιμη σοκολατένια πάστα χωρίς ζάχαρη? Απλά είναι top! Σε ένα μπολ, 400 γραμμάρια ρόφημα καρπός βρώμη χωρίς ζάχαρη όλυμπος. Το καπάκι κλείνει πάρα πολύ εύκολα και ανακυκλώνεται μαζί με τη συσκευασία. 80 γραμμάρια κακάο, 70 γραμμάρια ηλιέλαιο, 2 βανιλίνες, 250 γραμμάρια στέβια κρυσταλλική 1:1, ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder, ένα κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα, ένα κουταλάκι της σούπας ξύδι και σε αυτό το σημείο ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Και τέλος προσθέτω 300 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Το μείγμα μας είναι έτοιμο. Σε ένα ταψάκι 25x30 θα λείψω ηλιέλαιο και αδειάζω το μείγμα στο ταψάκι. Στρώνουμε το μείγμα πάρα πολύ καλά στο ταψί και είμαστε έτοιμοι για ψήσιμο. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς της αντιστάσεις για περίπου 20 λεπτά. Το παντεσπάνι μας είναι έτοιμο. Ραντίζω το παντεσπάνι μας με το ρόφημα καρπός βρώμη όλυμπος. Για την κρέμα θα χρειαστούμε μία κατσαρόλα, 1300 γραμμάρια ρόφημα καρπός βρώμη χωρίς ζάχαρη όλυμπος, 30 γραμμάρια κακάο, 120 γραμμάρια corn flour, 200 γραμμάρια κρυσταλλική στέβια 1:1 και ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά μέχρι που να μας πήξει κρέμα. Με το που δούμε την πρώτη μπουρμπουλήθρα, κλείνω τη φωτιά και αποσύρω. Θα ρίξω 2 βανιλίνες και 300 γραμμάρια κουβερτούρα με στέβια. Ανακατεύω πάρα πολύ καλά μέχρι που να λιώσει η κουβερτούρα. Το μείγμα μας είναι έτοιμο. Και σκεπάζουμε με μια μευράνη ώστε να εφάπεται πάνω στην κρέμα. Οπότε έτσι θα πατήσω πάρα πολύ καλά. Τα αφήνουμε σε θερμοκρασία δωματίου να κρυώσει καλά και έπειτα θα το βάλουμε στο ψυγείο για 2 ώρες. Η πάστα μας έχει κρυώσει, τώρα πάμε να τρίψουμε κουβερτούρα. Με ένα πίλνερ θα κόψω την κουβερτούρα με στέβια. Και είμαστε έτοιμοι να κόψουμε το κομμάτι μας τώρα. Κοιτάξτε εδώ τι κάναμε. Η πάστα είναι τόσο σοκολατένια. Είναι απλά εκπληκτική.